Θεατές σε παιχνίδια πολέμου για άλλη μια φορά οι πολίτες του κόσμου. Οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων με πρόσχημα την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία και με οικονομικές και ενεργειακές προεκτάσεις που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει, ξανασύρουν την ανθρωπότητα σε ένα νέο κύκλο εχθροπραξιών. Όλοι αυτοί που από θέσεις εξουσίας και ισχύως έχουν φέρει την ανθρωπότητα στο χειρότερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ, θέλουν τώρα να μας πείσουν πως δρούν για το δίκαιο και την προστασία της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία στον κόσμο. Αν πραγματικά ήθελαν να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων, γιατί κανείς τους δεν αποκάλυψε στο λαό του ότι έχει τεράστιο πλούτο σε παγκόσμιους καταπιστευματικούς λογαριασμούς που μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που βασανίζουν την ανθρωπότητα? Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί είναι μια συμμορία με τα ίδια αφεντικά και εκτελούν ένα σχέδιο διχασμού και αποπροσανατολισμού των ανθρώπων. Μόνο στόχος τους η επιβίωση του παγκόσμιου καθεστώτος που όλοι τους ανήκουν και υπηρετούν. Αυτό κάνουν πάντα όταν το κατεστημένο τους κινδυνεύει. Και με την προπαγάνδα των διεθνών ΜΜΕ, οι άνθρωποι παίζουμε το παιχνίδι τους. Γινόμαστε εθελούς ή κομπάρσεις στο θέατρο του παραλόγου. Και καταλήγουμε υποστηρικτές της μιας ή της άλλης πλευράς, αγνοώντας και ξεχνώντας ότι πάντα οι ίδιοι υποφέρουμε από τις συνέπειες. Η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα έχουν καταστεί στόχοι της Ρωσίας, αφού οι εγχώριες μαριονέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν άδεια χρήσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως διαμετακομιστικού κέντρου στρατιωτικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία. Αυτό έγινε για το συμφέρον των Ελληνών. Κανείς δεν ρωτάει τους Έλληνες την κατεφημισμό δημοκρατία τους. Η πολιτική γραμμή, ακόμα και σε θέματα υψής της σημασίας και εθνικής ασφάλειας, έρχεται έτοιμη απ' έξω. Κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα που προστάζουν τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί? Διότι με πρόσχημα την πλασματική οικονομική κρίση, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας παρέδωσαν παρανόμως τα κυριαρχικά της δικαιώματα αμετάκλητα και άνευ φόρων. Και εκτότε διοικείται από τους δανειστές και τα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Επιπλέον, όλα τα υπουργεία της χώρας, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν τωθεί υπό τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την ΑΔΕ. Την εταιρεία φάντασμα χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ελέγχεται καν από το κράτος. Η χώρα μας με τις προδοσίες τόσων χρόνων είναι υποτελή σε ξένες εξουσίες, ενώ βρίσκεται στο κέντρο τριών υπήρων και λόγω γεωγραφικής θέσης και μόνο θα έπρεπε να είναι μια ανεξάρτητη και αυτάρκης υπερδύναμη. Μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη μιας ανεξάρτητης καθαρά ελληνικής κυβέρνησης με στιβαρή διοίκηση, με ένα Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής που θα σέβεται την ιστορία, την αξιοπρέπεια και τη βούληση των Ελλήνων, δρώντας με γνώμονα την προάσπιση των δικαίων τους, απομακρύνοντας ό,τι δυναμητίζει και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ελλήνων και κατ' επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης και του κόσμου. Πάντα η Ελλάς πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της ανθρωπότητας και πάλι η Ελλάς θα δώσει το δείγμα, θα χαράξει τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν όλοι οι λαοί για να αποτινάξουν τον τυραννικό ζυγό των επικυριάρχων. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για την επίτευξη της πολυπόθητης ένωσης όλων των ανθρώπων, με ξεκάθαρες θέσεις και λύσεις για την εγκαθίδρυση της αληθινής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες θα έχουν λόγο σε όλες τις πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν το ίδιο τους το μέλλον.